Πρόκειται για έναν θεσμό, όπως θα δούμε και στην κάρτα που θα παρουσιάσουμε αυτή τη στιγμή, ο οποίος αφορά και την Ελλάδα, αλλά και άλλες περιοχές. Αυτό που θα ήθελα να παρατηρήσετε και να δούμε στη συνέχεια και τις περιοχές της Κρήτης, είναι ότι η Κρήτη, οι παραλίες της Κρήτης βρίσκονται στην κορυφή των πιο καθαρών, των πιο γαλάζιων παραλίων σε όλη την Ελλάδα. Με 140, όπως μας δείχνει και η συγκεκριμένη κάρτα, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 129, Νότιο Αιγαίο 102, Ιόνια νησιά 51 παραλίες και κλείνει την πρώτη πεντάδα το Βόρειο Αιγαίο, τα νησιά του με 45 παραλίες. Πάμε όμως να δούμε την επόμενη κάρτα που έχουμε ετοιμάσει και αφορά ξεχωριστά σε κάθε περιφερειακή ενότητα εδώ στην Κρήτη. Να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς και πόσες μετρήθηκαν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ξεκινάμε από τα Χανιά με 38 παραλίες να έχουν λάβει αυτόν τον χαρακτηρισμό γαλάζιες παραλίες με τις γαλάζιες σημαίες. Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου έχουμε 20, στο Ηράκλειο έχουμε 33, ενώ κλείνουμε με το Λασίθι που έχουμε 48 γαλάζιες σημαίες και κόβει την Κορδέλα σε ό,τι έχει να κάνει με την Κρήτη, με παραλίες και καθαρές και ωραία νερά και προσεγμένες, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία από πίσω που αφορά στη μελέτη που γίνεται στην εκάστοτε περιοχή για να λάβει αυτή την πολύ όμορφη διάκριση. Μάλιστα, σαν ποσοστά στις εκλογές μοιάζουν. Στο χρώμα τώρα εντάξει, διαφωνούν άλλοι, συμφωνούν άλλοι. Πάτσε, εγώ θυμήθηκα τώρα εκλογές βλέποντας αυτό το χάρτη υπομονή. Θα έχουμε και το μαραθώνιο την επόμενη Κυριακή εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV με την εκλογική αναμέτρηση. Λοιπόν, πάμε να πιαστούμε από το θέμα και να πάμε λίγο στον πρόεδρο, Εύη. Της ΔΑΕΑΝ, τον κύριο Μιχάλη Φαρσάρη. Μάλιστα, εκεί στον Άγιο Νικόλα. Πώς είστε, κύριε Φαρσάρη? Καλησπέρα. Σας χαιρετώ από το πανέμορφο βούλισμα. Μια από τις πιο όμορφες παραλίες μας, οργανωμένη. Πολλά χρόνια βραβευμένη με την γαλάζια σημαία. Από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι πρωτεργάτης στις γαλάζιες σημαίες. Από 30 χρόνια τώρα στηρίζει το θεσμό και έχουμε οργανωμένες, όμορφες και καθαρές παραλίες, γιατί το φροντίζουμε. Για πείτε μας λίγο. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε την εκπομπή σας. Ιδιαίτερη χαρά και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Διαχρονική προσπάθειά σας να κρατάτε τις παραλίες του Αγίου Νικολάου και γενικά και ευρύτερα η περιοχή είναι ιδιαίτερα καθαρή στο μέτωπο των παραλίων της, αλλά έχετε προχωρήσει και στην πολυπόθητη εξωστρέφεια. Δηλαδή έχουμε κάτι πολύ δυνατό στο κομμάτι του τουριστικού προϊόντος που είναι οι παραλίες μας, οι καθαρές γαλάζιες παραλίες, αλλά επικοινωνούμε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό προκειμένου να το διαφημίσουμε. Πάμε λίγο να εστιάσουμε εκεί. Πώς το έχετε καταφέρει? Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε με πάρα πολλές δράσεις, ναυσαθλητικές. Έχουμε αγώνες ιστιοπλοείας, έχουμε το cliff diving, έχουμε volley. Φέτος έχουμε την παγκόσμιο κύπελο στο SUP. Μάλιστα, η πολύ μεγάλη διοργάνωση αυτή μαζί με το cliff diving θα γίνει παράλληλα 7, 8, 9 Ιουλίου. Όλα αυτές οι δράσεις διαφημίζουν τον τόπο μας σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχουμε συμμετοχές πραγματικά από όλο τον κόσμο, οπότε και αντίστοιχη προβολή. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον τόπο μας. Πάντως, κύριε Φαρσάρη, το σημαντικό είναι για τους επισκέptες που έρχονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου αλλά και στον Άγιο Νικόλαο, ότι συνήθως ψάχνουν παραλίες οι οποίες είναι καθαρές, είναι προσεγμένες. Δηλαδή, τουλάχιστον για τον τουρισμό από το εξωτερικό, αυτό είναι ένα μεγάλο συν. Πράγματι, όλοι θέλουμε την οργάνωση. Αν και τελευταία υπάρχει η τάση να μην θέλουμε και την πολυκοσμία. Έχουμε από όλα αυτά στο νομό Λασιθίου. Έχουμε και παραλίες με κύμα. Όπως βλέπετε τώρα από πίσω μου, οι σέρφερς απολαμβάνουν τα κύματά μας. Αλλά την ίδια στιγμή μπορούμε να έχουμε και παραλίες που δεν έχουν καθόλου κύμα κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Εδώ είμαστε στο καλό χωριό νότια του Αγίου Νικολάου, 10 χιλιόμετρα. Οι ακτές που είναι στην πιο βόρεια μέσα στο Δήμο είναι προστατευμένες από το κύμα, μέσα στην Ελούντα, στα Χαμπάνια. Όλες οι παραλίες οργανωμένες και περιποιημένες και βραβευμένες με γαλάζια σημαία. Οργανωμένες, ξέρετε, γαλάζιες σημαίες έχουμε, να βαγωσώστε, τα έχουμε. Τα τελευταία χρόνια η ΔΑΕΑΝ είναι από τις πρώτους πρώτες εταιρείες που κάνουν συμβάσεις και έχουμε πάντα ναυαγωσώστες και δεν έχουμε αμελήσει, το έχουμε προσπαθήσει και νομίζω ότι έχουμε ναυαγωσώστες. Ήδη έχουμε μιλήσει με τον περσινό εργολάβο και θα είναι στο διαγωνισμό, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Κύριε Φαρσάρη, αναφορικά με την εικόνα που έχετε στο μέτωπο της τουριστικής κίνησης αυτή την χρονική περίοδο, τι έχετε να μας πείτε?
φαίνεται μια καλή χρονιά. Δεν φαίνεται να έχουμε προβλήματα. Είναι μια όρημη τουριστική χρονιά μετά από όλες αυτές τις κρίσεις που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε κάτι ανησυχητικό μπροστά μας, αν καταλαβαίνω καλά. Οπότε νομίζω ότι θα δουλέψουμε και πάλι. Η βιομηχανία μας του τουρισμού δουλεύει. Είναι έτοιμη, έχουν ανοίξει τα ξενοδοχεία, επιχειρήσεις. Θα είναι μια χρονιά που θα έχει νομίζω αρκετή δουλειά για όλους. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και πάλι. Αυτή η πρωτιά της Κρήτης και του Λαστίου και του Αγίου Νικολάου ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και μας κάνει την περήφανους. Και με το καλό στο τέλος ο απολογισμός που θα κάνουμε εδώ θα τα ξαναπούμε πάλι να έχει θετικό πρόσημο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.